Να πω τα αυτονόητα ότι οι παγκόσμιες ημέρες είναι εδώ πέρα για να μας υπενθυμίζουν την ευθύνη μας, αλλά και να ευαισθητοποιούν τους πολίτες για ζητήματα στα οποία αναφέρονται. Έχουμε λοιπόν μια παγκόσμια ημέρα για την ψυχική υγεία στις 10 Οκτωβρίου, που ο στόχος είναι αυτονόητος και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και θα έλεγα όλους τους πολίτες να ανατροφοδοτήσει τη σκέψη τους για τις ψυχικές παθήσεις και την κινητοποίηση που πρέπει να κάνουμε όλοι και εμείς που έχουμε τις ανάλογες ευθύνες για τη δημόσια υγεία, για τη στήριξη της ψυχικής υγείας των πολιτών. Είναι πασιφανές ότι οι αλλαγές στο οικονομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό τομέα επηρεάζουν τη ζωή ενός ανθρώπου. Οι αλλεπάλληλες κρίσεις που ζούμε τα τελευταία χρόνια και μάλιστα κρίσεις οι οποίες έχουν, θα έλεγα, καταντήσει να είναι μέρος της κανονικότητας, έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα στην ψυχική υγεία, τόσο για τον ίδιο τον πολίτη, όσο και για το περιβάλλον του. Αυτό καταγράφεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν είναι κάτι το οποίο μόνο το λέμε εμείς. Υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη κρίση ψυχικής υγείας στην Ευρώπη, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειωμό. Οι συνέπειες της πανδημίας στην ψυχολογία των ανθρώπων θα μείνουν, είναι εδώ για να μείνουν για πολύ καιρό ακόμα και άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε ότι αυτό που έχουν καταγράψει οι αναλυτές, πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι υπάρχουν από ψυχικές διαταραχές, ενώ στο 60% οι διαταραχές αυτές ξεκινούν στην εφηβεία, όπου πολλές φορές δεν δίνεται η κατάλληλη σημασία και αγνοούνται, αν θέλετε, και τα πρώτα σημάδια του προβλήματος. Έχει διαπιστωθεί ανά τον κόσμο με μελέτες που βλέπουμε